όνομα του χρόνου σχετικά με το ποιος θα μπορεί να πάρει μια προνομιούχο θέση στα play-off. Και το θύμα Ελγενές θα το μάθουμε στις υπόλοιπες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Σημειωτέων για όσους δεν το γνωρίζουν, για όσους τηλεθεατές δεν το γνωρίζουν. Και το γέμισμα. Κεφαλιά μόλις out. Ιδανική στιγμή για το Ταγκαρέ. Πάνω σε ένα δυνατό γέμισμα στο ύψος του πέναλτι. Θα έχει προσδοκίες για κάτι καλό βέβαια. Σε κάποιο απλωμένο πόδι. Να δούμε το γέμισμα. Αλλά περνάει αυτό που σας έλεγα. Το σουτ το χάνει. Η μπάλα στην αγκαλιά του Μίσκου. Σε μια παλιά χαμηλά στον άξονα δικάζει πρώτος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κουκούτσης ήταν εκείνος ο οποίος θα βγει στο πόδι. Θα την κάνει δεξιά. Και στο διαγώνιο γέμισμα με στόχο την επίθεση. Κεφαλιά το κοντρόλ και το βόλπλανε. Out. Για το play-off μέχρι τέλους. Στη διαγώνιο η παλιά αριστερά και το κοντρόλ. Η ευκαιρία φάσα κατά την αιστεία δεν το ζήγησε. Δεν το ζήγησε όπως τα έπρεπε. Στον άξονα και παλιά. Μία ακόμη και φύγαμε για την κόντρα. Από τα αριστερά θα τη σπάσει στα πόδια του κεφαλά. Έτοιμος να πάρει το σλάλο με τη βοήθεια του πλάγιου μπακ. Θα γεμίσει στον άξονα και παλιά. Μία ακόμη και διάμεσο. Ελέγχει πρώτο, θα γυρίσει τον κορμί του, θα την βγάλει αριστερά στον Λίρατζι και φύγαμε για τη σέντρα. Πόντρες, η ευκαιρία με τον Μαραγκούλια. Το σουτ χαμηλά, η μπάλα στην αγκαλιά του Μίσκου. Και παραφορά στο πρόσωπο της άμυνας, κεφαλιά της κόντρας, η κίνηση που περιμένει διάμεσος. Ένα σουτ στην κίνηση, διαμαρτυρίες από πλευράς Χρυσού. Ταιριάδη βέβαια φονταριστό. Ο Κιστός θα διορθώσω για το παιχνίδι των Πρασίνων. Ενώ ο Γιορμπαλίδης με τον Ντομούζη είναι ένα κλειδιό πίσω. Στην έξοδο, μπράβο, Μίσκου. Το κοντρόλ από τον Λίρατζι. Ένα σούτ από μακριά, η μπάλα καταλήγει out. Ευκαιρία θα τη σπάσει δεξιά και εδώ είναι πρώτος ο Παπαδόπουλος. Θα πλασάρει το σώζει ο Πρασιώτης. Ήταν η κοφτή ενέργεια του Παπαδόπουλου, ο οποίος άλλαξε. Το κοντρόλ από τον Χαζαρίδη που ανεβάζει τροφές για τους υπεδούς. Θα την βγάλει στην πτέρυγα και μπορεί την κίνηση με τον Αντωνιάδη. Θα την γεμίσει αριστερά και η ευκαιρία του κεφαλά από τα αριστερά μαρκάριστος. Πάντα κεφαλά στα σουτάρι, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Για offside όπως σήκωσε στο βάρι. Για να δούμε. Η εκτέλεση με το αριστερό κεφαλιά εξεπαφής από τον Αστεριάδη. Σε out. Υπάρχει και ο Αντωνιάδης κεφαλάς. Θα εκτελέσει, θα τη γυρίσει δεξιά. Η ευκαιρία για τη δόξα να πάρει τα ενία του παιχνιδιού χαμηλά στον άξονα και πάλι στην κόντρα την βγάζει ο στόπερ. Δεν τον θέλει τύχη σήμερα, δεν την θέλει τύχη. Του Λαζαρίδη. Θα την βγάλει ο ενδιάμεσος, αναπτύσσεται σταδιακά προς τα μέσα και η κάθε της στον χώρο από τον Μάλτο. Η ευκαιρία από τα δεξιά. Παπαδόπουλος το χάνει. Τη ΣΑΣ θα τη γυρίσει προς τα έξω. Το γέμισμα στο πρόσωπο της άμυνας και βαλιά πάσα, η ευκαιρία το χάνει για να δούμε όχι. Μία ακόμη χαμένη στιγμή με offside από τον Στοβανίδη. Το θέαμα, όλα τα σχετικά ευχείωμα βέβαια στο παιχνίδι μας. Δόξα Ρεζικίου και ίσως Κορτιάτη στο 0 σε έναν οθρό. Κάτι που σημειώνα από τους παιχνίδες, όσο δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Πλούσιο σε ό,τι αφορά τις φάσεις, πλούσιο σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό βέβαια και αποτέλεσμα η ουσία του παιχνιδιού. Για τους δύο αντιπάλους, κυρίως από το παιχνίδι της Δόξας Ριζικίου, η οποία είναι στο προσκήνιο εδώ με τον στόπερ τον κοντρόλ από τον πλάγιο μπακ τον Τσιμαλίδη. Δίνει πλάτη στον κόφτη, θα συνεργαστεί και πάλι με την άμυνα. Με τη μεσαία γραμμή, το κοντρόλ από τον Σιλόπουλο. Θα το πάρει κυβερνητικά προς τα μέσα, θα την βγάλει στην πτέρυγα. Κίνηση που περιμένει στο πλευρό του, ένας ακόμη θα γεμίσει στον άξονα η ευκαιρία, η κεφαλιά του Λαζαρίδη. Out. Μετά από τις κλασικές ευκαιρίες που είχε στο πρώτο μέρος, δεν τις μετουσίωσε σε τέρμα. Μήπως ήρθε η στιγμή να ανατρέψει τα αγωνιστικά, για να δούμε. Και φύγαμε. Η σέντρα σου! Ένα μηδέν η δόξα! Και το πανηγυρίζει. Τρέχει στον Ανέστη Αριστάδη. Στον πάγκο του για να δώσει, για να πνιγήσει τις αγκαλιές των παικτών του, για να δούμε. Να γίνει ένα από τους συμπαίκτες, εκτελεστής είναι το οχτάρι, είναι ο Σιδηρόπουλος. Τέρμα Ιάν, ο μισός Κορτιάτη θα δέσει την άμυνα, θα ανταποδώσει τις μπαλιές βέβαια και τις τελικές ενέργειες και θα ισορροπήσει την πλάστηκα. Για να δούμε το παιχνίδι της Δόξας, δεξιά για τον Τσιμαλίδη. Θα τον αδειάσει. Πάντα Τσιμαλίδης γεμίζει τον άξονα, η ευκαιρία και μετά τον Λαζαρίδη. Δυναμικά στο παιχνίδι. 2-0 Λαζαρίδη Στάνος. Ή αλλιώς θα
Φοβερά το πανηγυρίζει. Θα εκτελέσει στα παραλίγο στα χέρια του goalkeeper. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Εδώ στο δημοτικό γήπεδο Πέφτων, Δόξα Ρετζικίου και μισό χορτιά τη στο 2-0. Για να δούμε. Εδώ πάρει μυστατικά μόνο του. Θα περάσει την άμυνα. Τώρα στρώνει πεντάδα τη άμυνα. Θα την γυρίσει πιο πίσω το κοντρόλ από τον Μακρόπουλο. Ένα καλό σίτ-αουτ. Ποιον? Για τον Αστεριάδη. Εκείνος ο οποίος έκανε την κίνηση μπροστά από τον Τατσιώτη. Η μπάλα. Το κοντρόλ από τον ενδιάμεσο θα τη σώσει. Θα την γυρίσει πιο πίσω το λάθος. Στο προσκήνιο η Δόξα με ένα σουτ καλό. Στα χέρια του Μίσκου. Δυναμικά στο παιχνίδι πρώτος ο Μακρόπουλος. Θα την γυρίσει κάθετα στο γενοχώρο και στο προσκήνιο. 2-1 το κόκκινο διάμυνα. Παράλληλα Λαζαρίδη στο χάνι. Γέμιζο, η μπάλα περνάει κεφαλιά του αμυντικού. Θα τη γεμίσει πιο μπροστά η συνεργασία των τριών και η ευκαιρία για κάποιο σουτ. Με πλάτη στον αντίπαλο το χάνει. Όχι. Ήταν η ιδανική στιγμή για τον Γκισό να ξαναμπεί στο παιχνίδι να κυνηγήσει την ισοπαλία βέβαια και ό,τι πολύ τίποτα μπορούσε. Το γέμισμα στο πρόσωπο της άμυνας, κεφαλιά πάσα από τον αμυντικό, η κόντρα αυτή τη φορά μπροστά από τον Μαυρομητρόπουλο θα έχει αποτέλεσμα. 4-1 ευκαιρία για highlight. Για να δούμε η συνεργασία, το σκεπτικό ποιο θα είναι. Θα το πάρει μονοκόμμα, θα γυρίσει τον άξονα, η ευκαιρία για να πλασάρει, θα το χάσει. Θα το χάσει και είναι κόντρα. Αυτή τη φορά είναι πρώτος ο Ντομούζης, για να δούμε. Η κόντρα πιο πίσω, το γέμισμα από τον Καραμάνη. Και η ευκαιρία για να κλείσει το παιχνίδι με τον γκολ τη στιγμή. Η κόντρα υπάρχει και. Τι έχουμε πλάγιο. Ειδική ωραία ο Αριστάδης, coach, δύο λόγια για το παιχνίδι. Κοίταξε. Το πρώτο μου παιχνίδι στο πάγκο. Εντάξει, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τα παιδιά. Σιγά σιγά τους γνωρίζω. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά παιχνίδια. Μείναν άλλα 4 παιχνίδια. Εντάξει, προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που προσπαθήσανε, δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Εντάξει, θα μπορούσε και η αντίπαλη ομάδα να βάλει κάποιο γκολ, μην θέλουμε όλα δικά μας να τα έχουμε. Σωστά, σωστά. Παίξατε πολύ καλά, πολύ επικίνδυνα για την άμυνα, την αντίπαλη άμυνα. Το τέρμα ήρθε το δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μπήκε αποφασιστικά, έβαλε τα δύο γκολ. Έχουμε κάποια θέματα από άποψη. Τακτική, θα το λύσουμε αυτό. Και η αντίπαλη ομάδα ήταν καλή. Προσπάθησε μέχρι το τελευταίο λεπτό να δημιουργήσει φάσεις. Πάλεψε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Αυτό με ευχαριστεί. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Coach, δύο παιχνίδια τα οποία είναι στην πορεία. Είναι 17η και 18η αγωνιστική. Στο τέλος, 16η και 18η με Νεάπολη. Και με ακρίτες. Αυτή είναι η δουλειά μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, είναι δύο παιχνίδια ντέρμπι. Αντίπαλοι οι οποίοι θα τους βλείτε και στα play-off. Για να δούμε. Ακόμα δεν είναι νωρίς να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε την άλλη εβδομάδα δύσκολο παιχνίδι μέσα στην ΑΕ Πηλιάς. Μια ομάδα που παλεύει και αυτή για την παραμονή της στην κατηγορία. Ας πάμε εκεί. Α δούμε εκεί τι θα κάνουμε και μετά θα δούμε και τα επόμενα παιχνίδια. Δεν βιαζόμαστε. Είμαστε προσγειωμένοι και πάμε καλά. Σωστά, έτσι πρέπει. Σε ευχαριστούμε, coach. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω χαρακτηριστικό πάλι τον προπονητή τον Δημήτρη. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Αξιόλογη ομάδα έχει φτιάξει. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε, coach. Ευχαριστούμε πολύ.